Καλωσορίζουμε από το πόρταλ 902.gr τον κύριο Νάσο Γεροπαναγιώτη. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Πειραιά με τη ΔΕΣΚ. Κύριε Γεροπαναγιώτη, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Κάνουμε αυτή τη σύνδεση γιατί αύριο έχουμε μία πλούσια δραστηριότητα από εργατικά κέντρα, σωματεία, συνδικάτα, σε χώρους δουλειάς, σε χώρους υγείας, νοσοκομεία, κέντρα υγείας κτλ. Σχετικά με την πανδημία και την ανάγκη της λήψης μέτρων προστασίας για την υγεία των εργαζομένων, αλλά και για τα δικαιώματά τους, έτσι δεν είναι? Σωστά, σωστά. Τι έχει προγραμματίσει για αύριο το Εργατικό Κέντρο Πειραιά? Δώστε μας μία εικόνα για τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν. Ναι. Εμείς, κάτω από την πρόταση των δυνάμεων της ΔΕΣΚ, στην συνεδρίαση που κάναμε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου, πήραμε απόφαση να συμμετέχουμε στην ημέρα δράσης για την υγεία, αύριο δηλαδή στις 10 του μήνα, με κινητοποίηση στο Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας στις 10 η ώρα το πρωί και στις 2 η ώρα το μεσημέρι στην δεύτερη υγειονομική περιφέρεια του Πειραιά. Από κοινού με τα συνδικάτα, τις ταξικές δυνάμεις δηλαδή που είναι στη δύναμη του Εργατικού Κέντρου Πειραιά και τους μαζικούς φορείς, τους συλλόγους γυναικών και λοιπά που έχουν μια κοινή περπατησιά το τελευταίο διάστημα. Τα αιτήματα, τα βασικά αιτήματα, κύριε Γεροπαναγιώτη, κάτω από ποια ανάγκη προκύπτει αυτή η κινητοποίηση των εργαζομένων και ποια είναι τα αιτήματα που θέτουν οι ταξικές δυνάμεις? Κοιτάξτε να δείτε, με την πανδημία αυτή τη στιγμή και το δεύτερο κύμα να έχει βαρέσει κόκκινο, την κατάσταση στους εργασιακούς χώρους, πώς το λένε, να έχει φτάσει στο απροχώρητο και να υπάρχουν υγειονομικές βόμβες παντού, σε κάθε εργασιακό χώρο, θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη σήμερα να πάρθουν μέτρα τα οποία από τη μία θα ενισχύουν το δημόσιο σύστημα υγείας και από την άλλη θα γίνει επίταξη των ιδιωτικών δομών που προφανώς αποσκοπούμε στην προστασία προφανώς της υγείας του λαού και των εργαζόμενων στον Πειραιά. Στους εργασιακούς χώρους, κύριε Γεροπαναγιώτη, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί? Γιατί βλέπουμε το τελευταίο, όχι το, από το πρώτο κύμα, μία κατάσταση που δεν είναι καλή για τους εργαζόμενους. Μέτρα ασφαλείας, αν γίνονται έλεγχοι στην εργοδοσία, μαζικά τεστ, αποσιώπηση κρουσμάτων. Πείτε μας λίγο τι φέρει, τι υποδηλώνει η κατάσταση που επικρατεί. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Γενικά η πανδημία στον Πειραιά σαρώνει. Αυτό μπορούμε να πούμε σαν ένα γενικό σχόλιο. Και αν θέλετε έχει να κάνει και με αυτό που βάλατε στην αρχή, δηλαδή με το κατά πόσο αυτή τη στιγμή τα υγειονομικά πρωτόκολλα κόβονται και ράβονται με βάση την οικονομία, με βάση τις ορέξεις της εργοδοσίας. Για να δώσουμε δύο παραδείγματα, να έχουμε μια εικόνα για τον Πειραιά, είναι ζήτημα το ότι χιλιάδες ναυτεργάτες που είναι ανά όλο τον κόσμο σε πλοία αυτή τη στιγμή είναι εγκλωβισμένοι. Το ίδιο ισχύει, αν θέλετε, και στην ακτοπλοεία εδώ, όπου υπάρχουν κρούσματα. Για παράδειγμα, ας πούμε, το πλοίο Διονύσιος Σολωμός, όπου παρά τις καταγγελίες και των ναυτεργατικών σωματείων, τόσο στο Υπουργείο όσο και στην εργοδοσία, έφτασε να είχε 20 κρούσματα από ναυτεργάτες. Μία αντίστοιχη κατάσταση επικρατεί και στην Κόσκο, αλλά και στο εμπόριο, με κρούσματα τα οποία υπάρχουν και στην λογική να μην χαλάσει η εικόνα του εργοδότη, η εικόνα της επιχείρησης, τα κέρδη ουσιαστικά, να διασφαλιστούν τα κέρδη. Αυτό είναι που τους ενδιαφέρει, αποσιωπώνται και την ίδια στιγμή με την ανοχή, αν θέλετε, της κυβέρνησης, του ΕΟΔΗ και τα πρωτόκολλα τα οποία δεν υπάρχουν, δεν γίνονται τεστ. Ένα αίτημα που έχουμε, το οποίο έχει να κάνει με τα επαναλαμβανόμενα τεστ, νομίζω έρχεται σαν όριμο φρούτο αυτή τη στιγμή. Είναι ανάγκη στο να εφαρμοστεί, προκειμένου να κόψει σε ένα βαθμό την μετάδοση του ιού. Την ίδια στιγμή, βέβαια, από μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, γιατί είναι και ο κλάδος μου, αν θέλετε, παίρνουν βραβεία και επιστοποιήσεις COVID-free την ίδια στιγμή που αριθμούν εργαζόμενους με κρούσματα, με αλλεπάλληλα κρούσματα, με αύξηση κρούσματων. Είναι άσχημη η κατάσταση στους εργασιακούς χώρους. Οι ευθύνες της κυβέρνησης, κύριε Γεροπαναγιώτη, γιατί την ακούμε να μας λέει για τα ατομικά μέσα προστασίας, αλλά
τίθεται και ένα ζήτημα βέβαια για το πώς η πολιτεία, η κυβέρνηση, το κράτος προχωράνε ή επιβάλλουν ή δεν επιβάλλουν μέτρα προστασίας. Κοιτάξτε να δείτε, την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση κουνάει το δάχτυλο της ατομικής ευθύνης, εμείς σαν σωματεία βλέπουμε μια πολύ διαφορετική εικόνα. Βλέπουμε αυτό που είπαμε και στην αρχή, πρωτόκολλα τα οποία δεν υπάρχουν. Για παράδειγμα, και στα σούπερ μάρκετ, αν θέλετε, υπάρχουν καταστήματα τα οποία ακόμα δεν έχουν βάλει plexiglass. Και όταν κάνεις παρέμβαση σαν κλαδικό σωματείο, σου λένε ότι ο νόμος δεν με υποχρεώνει για κάτι τέτοιο. Όπως αντίστοιχα και τα επαναλαμβανόμενα τεστ, τα οποία δεν υπάρχει κάποια οδηγία που να επιβάλλει, αν θέλετε, τα μαζικά τεστ, τα επαναλαμβανόμενα. Αντίστοιχα, δεν υπάρχουν έλεγχοι στους χώρους δουλειάς. Και νομίζω ότι δεν είναι ξέχωρο και από την κατάσταση που υπάρχει και στο σύστημα υγείας, αλλά και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, θα μπορούσε να γίνει και επίταξη ιδιωτικών λεωφορείων, προκειμένου ο εργαζόμενος με ασφάλεια να πάει στη δουλειά του. Η κυβέρνηση αρνείται επίμονα να προχωρήσει σε αυτές τις προτάσεις του Λαϊκού Κινήματος για την προστασία της υγείας αλλά και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, κύριε Γεροπαναγιώτη. Πώς το σχολιάζετε? Και μάλιστα βλέπουμε ότι να προχωρά και κάποια μέτρα επιπλέον στο όνομα της πανδημίας, με αλλαγή ωραρίου, μείωση μισθών κτλ. Πώς το σχολιάζετε αυτή τη στάση? Ναι. Νομίζουμε πρώτα απ' όλα ότι αυτή τη στιγμή αυτό που έρχεται να παρθεί σαν μέτρο έχει να κάνει με το, μάλλον, τα μέτρα παίρνονται με βάση την κερδοφορία της οικονομίας, των καπιταλιστικών επιχειρήσεων, αν θέλετε. Γι' αυτό και όλη η κουβέντα πριν ένα διάστημα ήταν πόσο θα φτάσουν τα κρούσματα για να κλείσουν σε lockdown. Τώρα φτάσαμε σε έναν αριθμό ο οποίος είναι πολύ μεγάλος και βλέπουμε και την κατάσταση που υπάρχει στα νοσοκομεία αντίστοιχα. Άρα το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο είναι ότι νομίζω συνοψίζεται κατά μία έννοια και στην ανακοίνωση του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου που τη λέει βρήκανε παπά να θάψουν 5-6, όπως λέει και ο θυμόσοφος λαός. Θεωρούμε ότι μαζί με την, εκμετάλλευση, την παραπέρα εκμετάλλευση των εργαζόμενων, πάνε και αυτά. Δηλαδή και το ζήτημα των δύο ωρών, του δεκάωρου τέλος πάντων, που πάνε να επιβάλλουν κτλ. Μαζί πάει και η απαγόρευση των διαδηλώσεων, πάει και νέος συνδικαλιστικός νόμος, γιατί ακριβώς θέλουν να πάρουν όποιο μέτρο μπορούν προκειμένου να μην μπορέσει ο εργαζόμενος, που θα μπορέσει λέμε εμείς, να απαντήσει απέναντι σε αυτή την κατάσταση που διαμορφώνεται. Την ίδια ώρα βλέπουμε και κάποιες παρεμβάσεις εκ μέρους της κυβέρνησης στις περιπτώσεις των αναστολών συμβάσεων με κάποια επιδόματα κτλ. Δεν είναι επαρκή αυτά, έτσι δεν είναι, κύριε Παναγιώτη? Προφανώς και δεν είναι επαρκή. Σίγουρα, αν θέλετε να κάνουμε και ένα σχόλιο και για τα 800 ευρώ, μόνο προπαγανδιστικό νομίζω θα μπορούσε να είναι το 800 ευρώ, γιατί συζητιέται και στους χώρους δουλειάς ότι εδώ η κυβέρνηση, ας πούμε, όχι μόνο, αλλά και παραπάνω, ας πούμε, και από το μισθό, από την παλιά κλαδική και τα λοιπά, το οποίο είναι, θεωρούμε, ένα ψέμα, γιατί, αν θέλετε, αυτό έχει να κάνει με όλο το μισθό, με όλο το διάστημα, μάλλον, του Νοεμβρίου, όπου της ουσίας αυτό δεν ισχύει, γιατί η πλειονότητα των εργαζόμενων βγήκε στις 7 Νοέμβρη. Άρα μιλάμε για τα 640 ευρώ, τα οποία όπως και να έχει, για εμάς δεν είναι ένας μισθός ο οποίος μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ενός εργαζόμενου σήμερα. Κύριε Γεροπαναγιώτη, μπροστά μας έχουμε αναφερθήκατε και στο συνδικαλιστικό νόμο που γίνεται ακόμα πιο αντιδραστικός και φαίνεται η καταστολή να επιχειρεί, μάλλον η κυβέρνηση να εντείνει την καταστολή. Μπροστά μας όμως έχουμε από εργατικά κέντρα, πάλι ομοσπονδίες, σωματεία κλπ. Απόφαση για απεργία στις 26 Νοέμβρη. Ποιο είναι το μήνυμα αυτής της επίσης κινητοποίησης εκ μέρους του εργατικού λαϊκού κινήματος? Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι ώρα σε κάθε χώρο δουλειάς
να σημάνει αγωνιστικός απεργιακός ξεσηκωμός. Νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να το δώσουμε σε κάθε εργασιακό χώρο. Γι' αυτό και σαν σωματείο, αν θέλετε, και σαν σωματεία συνολικά των ταξικών δυνάμεων, μάλλον του Πειραιά, προσπαθούμε να πάμε σε όσους περισσότερους εργασιακούς χώρους μπορούμε, γιατί νομίζουμε ότι και οι εργαζόμενοι έχουν τη δύναμη σήμερα να αντιπαλέψουν την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, παράλληλα με το φόβο που μπορεί να υπάρχει στους εργασιακούς χώρους. Την ίδια στιγμή υπάρχει και πείρα και συσσωρευμένη μάλλον αγανάκτηση από την εργατική τάξη, που νομίζουμε ότι πρέπει αυτή τη στιγμή να εκφραστεί και να εκφραστεί συνολικά στην πολιτική της κυβέρνησης, και από αυτή την άποψη και στο πλαίσιο που κατεβάσαμε σαν δυνάμεις της ΔΕΣΚ στην διοίκηση του εργατικού κέντρου, βάλαμε ένα σχέδιο το οποίο εντάσσει και την μέρα δράσης στην αυριανή, που είναι για τα ζητήματα της υγείας, και τον εορτασμό του Πολυτεχνείου, που θεωρούμε προφανώς ότι έχει επίκαιρα διδάγματα στο σήμερα, και την κινητοποίηση στις 19 του μήνα, που έχει να κάνει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μάλιστα. Κυρία Γεροπαναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.